καλημέρα, καλώς ορίσατε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι πολύ νωρίς, πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω μαλακτικό ρούχων για να πλένω όλα τα ρουχαλάκια που θα τα δείτε σε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά ρουχαλάκια και μου λείπει το μαλακτικό και πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω. Ελάτε μαζί μου και θα τα πούμε σπίτι, να σας δείξω και όλα τα ρουχαλάκια, να τα ανοίξουμε μαζί, να δούμε τι έχει μέσα. Ωραία, γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ και πήρα κρεμούλες με βανίλια, βάφλες για τον Αλεξανδρίο, το σχολείο, ένα χλωρίνι. Πήρα αυτό, θέλω να δω αν είναι καλό για να εμποδίζει τη μεταφορά χρωμάτων. Γιατί έχω κάνει εγώ κάτι και έχω χαλάσει κάποια ρούχα και θέλω από εδώ και πέρα να προσέχω και πήρα και κάτι για να τα... να δω αν μπορώ να τα σώσω αυτά που έχω χαλάσει. Έχω χαλάσει δύο κοντομάνικα του Αλέξανδρου και θέλω να δω αν μπορώ να τα σώσω και... Να. Πήρα μαλακτικό ρούχων μπαλάκια για πρώτη φορά, θέλω να δω αν είναι καλό. Αυτό το παίρνω αρκετές φορές και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και κρατάει τη μυρωδιά του για πάρα πολύ καιρό στα ρούχα, μου αρέσει πολύ. Αυγουλάκια Kinder για τα παιδιά, ένα γλυφιτζούρι, πήρα μόνο ένα γιατί έχω άλλο ένα μπλε, οπότε πήρα και ένα ροζ για την Άννα. Ντομάτες και αγούρι για καμιά χωριάτικη το μεσημέρι. Πιπεριές, κρεμμύδι, φέτα, ηλίες έχω, οπότε μου λείπανε μόνο ντομάτες και αγούρι και μπανανούλες. Οπότε αυτά ήταν τα ψώνια μας σήμερα. Πάμε να δούμε και τι έχουμε στα κουτιά. Πάμε να τα ανοίξουμε μαζί. Ήρθε η στιγμή να δούμε τι έχουμε μέσα σε αυτές τις σκούτες. Λοιπόν, αυτές οι σκούτες, όλα αυτά τα ρούχα, τα έχουμε από τον αδελφό του Κώστα, που έχει ένα κοριτσάκι, τώρα είναι 13 χρονών. Τέλος πάντων, μεγάλωσε και όλα τα ρουχαλάκια που ήταν αυτή μικρή στην ηλικία της Άννας περίπου, τα έχει κρατήσει, τα έχει βάλει στο υπόγειο. Είναι πολλά χρόνια εκεί, μυρίζουν κλεισούρα και αυτά, αλλά είναι πολύ καλά ρουχαλάκια που μας τα έχει δώσει. Τώρα πρέπει να τα κοιτάξω ένα-ένα, να δω ποια είναι για την Άννα για τώρα, για το χειμώνα, για το φθινόπωρο, να τα πλένω. Είδατε, έχω πάρει και μαλακτικό πολύ καλό να τα πλένω. Μπας και θα βγει αυτή η μυρωδιά, η κλεισούρα που έχουνε. Να τα κοιτάξω καλά, μην είναι μουχλιασμένα και αυτά. Και ό,τι είναι καλό να τα κρατήσω, ό,τι δεν είναι καλό να τα βάλουμε στην άκρη, να τα βγάλουμε έξω, να τα δώσουμε σε άλλα παιδάκια και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε να το κάνουμε λίγο στα γρήγορα. Δηλαδή αυτή η μπλουζίτσα θα είναι για τώρα. Κοιτάτε τώρα ποιότητα. Είναι πάρα πολύ καλή, δεν ξέρω πώς έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Είναι σχεδόν καινούρια παιδιά πραγματικά, δεν ξέρω αν τα έχει φορέσει ποτέ. Και είναι για την ηλικία, εδώ γράφει 6-8 χρονών. Για το χειμώνα θα είναι τέλειο. Αυτή η μπλουζίτσα, ας πούμε, θα είναι μεγάλη, νομίζω, όπως τη βλέπω εγώ, αλλά για καμία πιτζαμούλα και αυτά, η ασπίδια το χειμώνα θα είναι μια χαρά. Κοιτάτε εδώ. Για τώρα κι αυτό. Ελπίζω να μην είναι όλα για τώρα, πραγματικά δεν έχω που να τα βάλω. Αυτό ελπίζω εγώ μόνο, γιατί θα χρειαστούμε βουλάπα, πραγματικά. Αλλά... Πω πω, κοιτάτε εδώ ρουχαλάκια ρε παιδιά, κοιτάτε εδώ, είναι τέλεια και δεν έχουν πάθει τίποτα. Αυτά είναι καλοκαιρινά, εννοείται όλα τα καλοκαιρινά να τα βάλουμε στην άκρη γιατί δεν τα χρειαζόμαστε τώρα και δεν νομίζω να τα κρατήσω γιατί άμα τις είναι καλά για τώρα και είναι καλοκαιρινά, λογικά του χρόνου θα τις είναι μικρά. Κοιτάτε εδώ φορεματάκι, αυτό δεν θα το κρατήσω. Θα το βάλουμε στην άκρη. Αυτό είναι τι είναι. Φορεματάκι. Αλλά αυτό του χρόνου θα της είναι μια χαρά και είναι πολύ καλό. Οπότε θα το κρατήσω να φτιάξουμε και μια κουταλιά του χρόνου. Και για τώρα δηλαδή μέχρι αύριο ελπίζω να τελειώσω με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν θα το κρατήσω. Να το βάλουμε στην άκρη. Αχ, πανταλονάκι μου, ωραία. Και είναι 5-6 χρονών, είναι για τώρα και κοιτάτε τι ωραίο που είναι. Θα τα πλένω κι αυτό. Έχει πάρα πολλά φορεματάκια βλέπω εδώ πέρα. Και αυτά θα είναι για του χρόνου. Πολύ καλό κι αυτό, να το βάλουμε εδώ.
Αυτό δεν θα το κρατήσουμε. Αυτό για το χρόνο, για παραλία και αυτά θα είναι πάρα πολύ καλό. Πλουζίτσα για τώρα. Αυτό δεν θα το κρατήσουμε. Αυτό είναι πανταλονάκι για το χρόνο, να το κρατήσω. Ωραία. Παιδιά, εγώ θα τα κοιτάξω λίγο εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολλά. Μην σας κρατήσω και 2 ώρες χωρίς λόγο. Οπότε θα τα πούμε λίγο μετά να τελειώσω. Θα σας αφήσω λίγο σε ένα γρήγορο έτσι να δείτε. Μονόκερο είναι το αγαπημένο της παιδικό προς το παρόν. Αλλά είναι μεγάλο για το χρόνο. Θα το λατρέψει. Ωραία, όλα αυτά θα τα κρατήσω για το χρόνο, θα τα πλένω εννοείται πρώτα και θα τα φυλάξω για το χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ καλά ρούχα, καινούρια και είναι κρίμα να τα πετάξω. Όλα αυτά που έχουμε εδώ πέρα είναι για τώρα και αυτά να τα πλένω. Αυτά τα 2 κουτιά είναι να τα δώσουμε. Οπότε τελειώσουμε με τα ρούχα. Τα έκανα μπαμ μπαμ πολύ γρήγορα. Νόμιζα πως θα μου πάρει πιο πολύ ώρα, αλλά τελικά τα κατάφερα. Οπότε αυτά τα 2 να τα βγάλω στο μπαλκόνι μέχρι να έρθει ο κόσμος να δούμε τι θα τα κάνουμε, να τα δώσουμε κάποιοι, γιατί είναι όντως πολύ καλά ρούχα, αλλά δεν θα είναι για την Άννα. Οπότε αυτά κρατάμε, ξεκινάω να βάζω πλυντήρια και αυτά εννοείται, αλλά για του χρόνου. Τέλεια, τελειώσαμε. Έχω ετοιμάσει να φτιάξω μια κοτόσουπα, έχω βράσει το κοτόπουλο, το έχω βγάλει, οπότε έχω ψιλοκόψει κρεμμυδάκι, θα το ρίξω μέσα. Καρότο και κολοκύθι. Αλάτι. Πιπέρι. Και κουρκουμά. Αφήσω λίγο να βράσουν τα λαχανικά και μετά από 10 λεπτά θα βάλω και ριζάκι.
λαχανικά είναι έτοιμα, οπότε εγώ τώρα θα βάλω και το ριζάκι μου μέσα και θα τα αφήσω 8 με 10 λεπτά ακόμα. Ωραία, ετοιμάστηκα να πάω στο σούπερ μάρκετ γιατί έχω φτιάξει ρικοτό σούπα αλλά δεν έχω λεμόνια και πρέπει να πάρω άλλα 2-3 πράγματα που μας λείπουν, οπότε πάμε στο σούπερ μάρκετ να τελειώσουμε τη σούπα μας, να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθουν τα παιδιά από το σχολείο. Μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ και πήρα εννοείται τα λεμόνια, γι' αυτό πήγα ουσιαστικά γιατί χρειαζόμουν να τελειώσω τη σούπα. Πήρα ένα πεπονάκι, αυτό να βάλω και στο σχολείο στην Άννα τα πρωινά, ένα φρουτάκι. Καλαμπόκι εννοείται, οδοδόκρεμα, οδοδόβουλτσες να τις αλλάξουμε, ένα γαλατάκι που πάντα χρειάζεται όταν έχεις παιδιά, δημητριακά, μακαρόνια, ένα ριζάκι μπασμάτι, δύο κρεμούλες βανίλια και... Ωραία, πήρα και άλλα 3 βιβλία με παραμυθάκια, γιατί τα άλλα τα έχουμε λιώσει, τα έχουμε πει 100 φορές, οπότε πήρα άλλα 3 βιβλία να έχουμε, γιατί τώρα πραγματικά μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ να διαβάζουμε παραμυθάκι πριν κοιμηθούμε και τα βρήκα αυτά. Έχει και πολύ ωραίες εικόνες και τα έχει και με πάρα πολύ καλή τιμή στο Σκλαβενίτη. Κοιτάτε εδώ, μόνο 1 ευρώ. Μόνο αυτό είχε 1,70, αλλά αυτό πρέπει να έχει 2 παραμυθάκια μέσα, γι' αυτό είναι πιο ακριβό. Το ένα. Και πρέπει να έχει και, ναι, άλλο ένα, οπότε έχει 2 παραμυθάκια. Αυτό έχει μόνο ένα. Εδώ και άλλα 2. Ναι. Ωραία, ανυπομονώ το βράδυ να τα διαβάσουμε. Τέλεια. Ήρθε η ώρα να βάλω και το λεμόνι. Τέλεια. Έχουμε εδώ, το κοτοπουλάκι είναι σε ένα τάπερ. Απλά είναι πολύ ωραία. Κοιτάτε εδώ. Αυτά τα ρουχαλάκια έχουν στεγνώσει, οπότε πρέπει να τα μαζέψω γιατί ήδη έχω βάλει άλλο ένα πλυντήριο. Οπότε πάμε να τα μαζέψουμε. Μικρότερα από μένα. Για πάνε έτσι. Yeah. Πρόσεχε μην ακουμπάς το τηγάνι γιατί και εντάξει. Δώσ' το με αυτό τώρα, πάρουμε εδώ. Για, βάλε το χεράκι σου εδώ. Yeah. Το κάνουμε μαζί. Yeah. Α, τώρα το αφήνουμε λίγο να φουσκώσει. Πάμε κόμμα πάτε. Κομμαζούρα πάτε. Δεν ακουμπάς εδώ γιατί και προσεκτικά πας εκεί. Έλα αγάπη. Ποιο. Να, να γράψεις το όνομά σου εδώ κάτω, εντάξει. Ωραία.
παίζει σοκολάτα παντού. Αλλά τρώμε πανκέικ με σοκολάτα. Ωραίο. Αυτό είναι το καινούριο λουλούδι που μου το πήρε ο Κώστας σήμερα που πήγαμε στη λαϊκή παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί μας θυμίζει το χωριό. Κάτι τέτοιο έχει και η θεία μας στο χωριό. Και τέλος πάντων, μας άρεσε πάρα πολύ. Το πήραμε, αλλάξαμε γλαστρούλα, βάλαμε λίπασμα. Οπότε είναι έτοιμο. Γέμισε λίγο και τη γωνία που ήταν λίγο άδεια. Οπότε είναι πολύ όμορφη. Μου αρέσει πολύ που είναι διχρωμή. Κοιτάτε εδώ πώς είναι. Θα γίνει ένα πολύ όμορφο δεντράκι αυτό. Και αγαπημένο λουλούδι, το δικό μου είναι Κένια και πήραμε μικρό όμως, αλλάξαμε γλάστρα και θέλω να το μεγαλώσω, ελπίζω να αντέξει. Από ό,τι κατάλαβα είναι ένα γερό λουλούδι, δεν θέλει πολλά πολλά. Αλλάξαμε γλαστρούλα, λίπασμα και σιγά σιγά εγώ ελπίζω να μεγαλώσει και να γίνει ένα όμορφο λουλουδάκι. Πολύ μου αρέσει αυτό το λουλούδι, Κένια. Όταν μεγαλώνει είναι πάρα πολύ όμορφο, να ξέρετε. Είναι τέλειο. Αχαδία στροφός. Μάλλον γιατί δίνει τροφή στο μωρά του, μάλλον. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Εδώ έχουμε πρωτά σπίτια. Νομίζω ότι το λέτε έτσι, μάλλον για τα πώς είναι το σώμα. Τριχωτό, βατραχό, ψαρογείτε πως είναι, σου μοιάζει λίγο. Ποιο είναι? Αυτό εδώ, κοίτα, έχει ίδια μαλλιά έχει. Μάλλον γι' αυτό το λένε έτσι, γιατί έχει μαλλιά. Σκουλίκι καλαμάρι. Γιατί το λένε έτσι? Δεν μοιάζει, μοιάζει με σκουλίκι, αλλά είναι ξαδερφός του καλαμαρίου. Δείχνει κάποια μπαχαρικά. Και... εδώ κάνανε τα μπάγαρα. Κοίτα, ο χείλη. Πού το λένε? Γιγάντιο δίθυρο λέγεται. Μάλλον γιατί είναι πολύ μεγάλο. Ναι, είναι τεράστιο. Το φίδι το είδαμε, ραβδωτό θαλάσσιο φίδι κρέι. Ποιο είναι? Τώρα αυτό, έχει σαράδες. Όχι, δεν τόσο μικρό. Τώρα θα μιλήσω. Λοιπόν, μπελούγκα. Ναι. Αυτό το συμπαθέστατο κοιτώδες φαίνεται μονίμως ευτυχισμένο χάρη στη χαμογελαστή του έκφραση. Πάντως αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από τα ξαδέλφια του, τα αδελφίνια, είναι το μοναδικό του λευκό χρώμα και το εξόγκωμα. Πάμε να δούμε το... Το έχουμε πει αυτό! Όχι. Πάμε να δούμε το σκουλίκι καλαμάρι. Το μήκος του φτάνει τα 10 εκατοστά και έχει πλοκάμια στο κεφάλι. Δεν είναι κάποιο τυχαίο σκουλίκι, ανακαλύφθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια. Πόσα ακόμη ήδη άραγε κρύβουν οι ωκεανοί. Κοχύλι, τα σαλιγκέρι, σάβαση. Αυτό το είδος το γαστερόποδο ζει σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Στο βυθό της Βερίγγειας θάλασσας μπορεί κανείς να δει αυτά τα όμορφα κοχύλια να καλύπτουν τον πυθμένα μαζί με αχινούς, αστερίες, φύκια και πολλά άλλα μαλάκια. Τι είναι αυτό, πώς είναι? Διγκόγκ λέγεται αυτό. Αυτό είχα πιάξει, αυτό είχα πιάξει. Ναι, αυτό λέει είναι θαλάσσιο φυτοφάγο με ογκώδες σώμα και την ουρά φάλινας. Τρώει φύκια και περνάει πολλές ώρες βοσκώντας. Γι' αυτό μάλλον το λένε και θαλάσσια αγελάδα. Μεγάλος λευκός χαρχαρίας. Ο μεγάλος λευκός. Μυρίζει το αίμα από χιλιόμετρα και έχει δόντια αιχμηρά σαν μαχαίρια. Αυτό το άγριο αρπακτικό σπαίνει τον δρόμο και μόνο που το κοιτάζεις. Ωστόσο δεν είναι τόσο κακό όσο το περιγράφει. Επιτίθεται μόνο αν νιώσει πως απειλείται ή αν σε περάσει για πρωινό.